Είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει συναλλαγή, δεν υπάρχει περιουσία η οποία νοικιάζεται, πουλιέται κλπ. Δεν θα πληρώνουν τίποτα. Προφανές. Έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνω. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα που απασχολεί σήμερα το βράδυ όλους μας. Αναγγέλθηκε 20% φορολογία στις οικονομικές συναλλαγές της Εκκλησίας. Όχι στην ακίνητη περιουσία, στις οικονομικές συναλλαγές. Ενοίκια, πωλήσεις κλπ. Υπάρχουν απόψεις που ακούγονται. Διαφορετικές. Στο τηλέφωνο μας έχουμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, τον κύριο Χρυσόστομο, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μητροπολίτη της Ζακύνθου. Σεβασμιότητα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρμέ. Γεια σας. Πρώτα πρέπει να σας πω ότι το ίδιο αυτό φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε τώρα παρουσιάζεται από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ναι. Ο Σάκης αυτό το κράτος το οποίο είναι ανοικοκύρυφτο έχει προβλήματα στην Εκκλησία η οποία είναι νοικοκυρεμένη και θέλει πάντοτε να πάρει το μερίδιό της. Μάλιστα. Από την Εκκλησία. Επειδή νοικοκυρεύει τα πράγματα. Η άποψή σας ποια είναι λοιπόν, ότι δεν πρέπει να μπει αυτή η φορολογία? Το δεύτερο το οποίο πρέπει να σας πω, ότι αυτά τα οποία μου είπατε στην αρχή μου μοιάζουν με τα παραμύθια που διαβάζαμε όταν ήμεθα μικρά. Μάλιστα. Είπατε παραδείγματος χάρη για 40.000 στρέμματα Μονή Πετράκη και Μονή Πεντέλης. Για πηγαίνετε να δείτε ποιο μπορεί η Μονή Πεντέλης να χρησιμοποιήσει ορισμένα τετραγωνικά μέτρα για να κτίσει. Ακούστε να σου πω κάτι. Πρέπει λοιπόν. Θέλετε να κάνουμε διάλογο ή θέλετε να κάνουμε μονόλογο? Αν θέλετε να κάνουμε μονόλογο, θα σα ακούσω. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό, να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ πολύ. Μην μιλάτε μεταξύ σα. Είναι στο τηλέφωνο. Ορίστε ο μονόλογο. Παρακαλώ, ναι. Βεβαίω. Εάν λοιπόν δεν μπορεί η Εκκλησία, παρόλο που χάρη τη Μονή Πεντέλης, η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει ένα οικόπεδο, πώς βάζετε λοιπόν μέσα σε αυτές τις χιλιάδες? Είναι ανύπαρκτα. Να απαντήσω είναι ανύπαρκτα. Τώρα είναι ή μετά. Να απαντήσω τώρα ή μετά. Αυτό είναι νομική θεωρία. Παρακαλώ, συνεχίστε. Τρίτον, κύριε Χαρδεβέλα, εάν πάτε στην Ήπεθρο, ναι. Εάν πάτε στην Ήπεθρο, στα χωριά τα δικά μας, υπάρχουν κάτι εγκαλελειμμένα μοναστήρια. Ναι. Τα οποία έχουν χιλιάδες στρέμματα. Ούτε αρκούδες δεν υπάρχουν τώρα για να πάνε σε αυτά τα στρέμματα. Όχι άνθρωποι, ούτε αρκούδες. Και όμως τα βάζετε μέσα στην περιουσία της Εκκλησίας. Δεν είναι περιουσία. Οπότε λοιπόν η δική σας άποψη ποια είναι, δηλαδή? Η άποψή μου είναι ότι πρώτα εκτίθεται ο Αρχιεπίσκοπος με αυτή την ιστορία. Το λέω ευθέως και ειλικρινώς. Εκτίθεται ο Αρχιεπίσκοπος. Για ποιο λόγο. Διότι η κυβέρνηση του υπεσχέθη ότι θα βάλει φόρο στην Εκκλησία 3%. Τη γνώμη αυτή της κυβερνήσεως ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος και την ανήγγειλε στο σώμα της ιεραρχίας. Λοιπόν, τώρα λοιπόν παρουσιάζεται η κυβέρνηση η οποία φαίνεται ότι είναι αφαιρέγγυος για να ομιλήσει για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Ή πρόκειται περί δύο θεσμών οι οποίοι πρέπει να ομιλούν επί ίσου επίπεδου ή αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Παρακαλώ πολύ, ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω. Μάλιστα, ορίστε. Την κατάσταση της χώρας την γνωρίζετε. Ναι. Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, το ξέρετε. Τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί για όλους μας, τα ξέρετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Εκκλησία πρέπει να είναι έξω από όλο αυτό? Όχι, από όλα αυτά τα μέτρα. Η εκκλησία, κύριε Χαρδαβέλα, μόνη της θα πεφάζει και θα πουλούσε και τα δισκοπότερα για να βοηθήσει το κράτος. Μάλιστα. Αρκεί το κράτος να νοικοκυρέψει τον εαυτό του. Δεν αφηγητώ. Όχι να ζητάει τα αίτημα για να νοικοκυρέψει τον εαυτό του. Δεν αφηγητώ. Η εκκλησία μπορεί να τα προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει στο κράτος, διότι η εκκλησία είναι λαός. Μάλιστα. Δεν μπορεί να χωριστούμε. Δεν αφισβητώ τις καλές προθέσεις της Εκκλησίας. Αυτές είναι μετοχές της Εκκλησίας. Αυτές οι μετοχές της Εκκλησίας είναι μετοχές του λαού.
Ακούστε η Εκκλησία με. Ό,τι έχει, τα έχει για το λαό. Ακούστε με. Δεν αμφισβητώ καθόλου τις προθέσεις. Παρακαλώ πολύ, κύριε Βέρντα. Δεν αμφισβητώ καθόλου τις προθέσεις της Εκκλησίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή, πότε θα γίνει αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσαμε να πουλήσουμε και τα μαχαιροπύρουνα για να βοηθήσουμε το κράτος. Όταν έπρεπε, κύριε Χαρδαβέλα, σε όλα τα πολιτισμένα κράτη υπάρχει η τακτική του διαλόγου. Μάλιστα. Έγινε διάλογος. Ήρθε η πολιτεία να πει στην Εκκλησία, ξέρετε, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να καθίσουμε κάτω σαν δυο φίλοι, σαν δυο θεσμοί, οι οποίοι στηρίζουν το κράτος και το έθνος, να συζητήσουμε. Δεν έγινε αυτό. Με το να το φωνάξει ο Πρωθυπουργός τον Αρχιεπίσκοπο στο τραπέζι του ή στο τραπέζι της Βουλής, τίποτα δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία δεν διοικείται από τον Αρχιεπίσκοπο. Η Εκκλησία διοικείται από το Σώμα της Συνόδου Ιεραρχίας. Πάει ο λαός. Απλώς ο Αρχιεπίσκοπος προεδρεύει. Όπως διοικείται, είπαμε, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται διάλογος. Θα υπάρξει για να βγάλουμε και καμιά είδηση. Όταν αποφασίζουμε από το γραφείο, δεν κάνουμε τίποτα. Ακούστε με, θα υπάρξει καμία συνεδρία στη Ιερά Συνόδου για να πάρει κάποια απόφαση εν ώψη των γεγονότων αυτών. Εγώ δεν είμαι συνοδικός, δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ εγώ να δεσμεύσω την Εκκλησία μου. Εγώ δεν μπορώ να δεσμεύσω, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει, διότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Θα υπάρξει δηλαδή αντίδραση, εννοείται. Ορίστε. Θα υπάρξει αντίδραση, εννοείται. Θα υπάρχει αντίδραση. Εγώ ευτυχώς στη Μητρόπολη μου δεν έχω ένα οικόπεδο το οποίο νοικιάζω. Και αυτό είναι αυτό, δεν έχω τίποτα. Ό,τι έφτιαξα στη Μητρόπολη το αγόρασα, δεν μου το δώσαν. Ενώ απέναντίας η πολιτεία δίδει σε όλους αυτούς τους άλλους πολλά οικόπεδα τα οποία τα δίνει έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αφήνω. Χωρίς να αναφέρονται στο κοινωνικό σύνολο. Καληνύχτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Να ακούσουμε και την παρέμβαση του Μητροπολίτη Ζακίνθου, του κυρίου Χρυσόστομου, ο οποίος θέλει επίσης να πει την άποψή του. Καλησπέρα σας, Βασμιώτατε. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα, και σε εσάς και σε όλους τους άλλους κυρίους που είναι και κυρίες που είναι μαζί σας. Εγώ θα ήθελα να πω, είπε αρκετά ο Άγιος Περιστερίου, που εν πάση περιπτώσει με έχουν καλύψει, ως προς κυρίως την περιουσία της Πεντέλης. Το ένα είναι λοιπόν ότι είναι 30.000 στρέμματα και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε ένα. Το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι υφιστάμεθα οικονομικούς επιθεωρητάς και είναι λάθος μεγάλο. Μας αδικείτε όταν λέτε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Στη Μονή Πεντέλης που ήμουν 20 χρόνια υπέστην δύο οικονομικούς επιθεωρητάς με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών. Η μία επιθεώρηση μάλιστα έμεινε επί 7 μήνες. Και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας πω σε ποιο συμπέρασμα έβγαλε. Αν θέλετε αύριο να σας στείλω σε ένα φάξ το συμπέρασμα. Λοιπόν, στην Μητρόπολη Ζακύνθου που είμαι, όταν είδα ότι αργήσανε να έρθει ο επιθωρητής, εζήτησα εγώ με έγγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών επί της Μαριέτας της Ιαννάκου να συντονίσει την διαδικασία της οικονομικής επιθεώρησης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήρθανε οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών. Επομένως, αυτό να σταματήσετε να το λέτε ότι δεν έχουμε διαφάνεια και δεν έχουμε επιθεωρήσεις κτλ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ποια είναι η θέση σας επάνω σε αυτή την απόφαση να φορολογηθεί 20% όχι η περιουσία, οι συναλλαγές οικονομικές εκκλησίες. Ποια είναι η δική σας άποψη? Όσον αφορά τα εισοδήματα. Ναι. Πάντοτε πληρώνουμε φόρο. Τι φόρο? Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε παραπάνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Δεν είναι απόφασης. Και επομένως να δούμε όταν θα φτάσει να ψηφιστεί στη Βουλή. Εάν θα είναι 20% ή αν θα είναι 15%. Να είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι Μονές και οι Μητροπόλεις έχουν ένα κοινωνικό έργο το οποίο θα μειωθεί κατά ανάγκη. Εάν δηλαδή έχει 100 δραχμές. Αυτό ακούγεται λιγάκι σαν απειλή όμως, Σεβασμιότατε. Δεν είναι απειλή, με συγχωρείτε καθόλου. Είναι λίγο σαν απειλή. Πρέπει να το ξέρει. Άμα μας πάρει το 20% θα μειώσουμε το κοινωνικό μας έργο. Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας να βάλει 25%, όχι 20%. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναλάβει το κοινωνικό έργο το κράτος που είναι υποχρεωμένο. Εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε από εκείνα που υποτίθεται ότι μας περισσεύουν. Εάν δεν περισσέψουν, τι θα κάνουμε?
Ποια είναι η λογική? Δηλαδή έχουμε εισπράξει 100 δραχμές. Θα πρέπει να δώσουμε το μισθό του υπαλλήλου, θα πρέπει να πληρώσουμε το φως, θα πληρώσουμε το τηλέφωνο και από εκεί και πέρα ό,τι μείνει θα το δώσουμε στη φιλανθρωπία. Αν σε αυτό προσθεθούν από τις εισπράξεις 20% δεν θα αργηθούμε ποτέ, διότι πράγματι κανείς Έλληνας εχέφρων δεν μπορεί να αρνηθεί την δυσκολία την οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται το κράτος. Πρώτοι λοιπόν εμείς θα δώσουμε το παράδειγμα.